Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση και αυτοκινητοπορία. Να σταματήσει τώρα το έγκλημα στον Χιτά Φιλής. Κυβέρνηση, περιφερειακές και δημοτικές αρχές φέρνουν ευθύνες για το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος στη νέα επέκταση του Χιτά. Ο λαός δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Οι κόρνες μας να μετατραπούν σε κραυγή οργής. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και κατ' επέκταση όλης της Αττικής δεν θα ανεχθούν να ζουν με τον καρκίνο. Διεκδικούμε να πάρθει πίσω η απόφαση της δημιουργίας νέου Χιτά και για εγκατάσταση μονάδας καύσης απορριμμάτων στη Φυλή. Να κλείσει τώρα ο Χιτά Φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετακατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεθροτήρας, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, κάμια σκέψη για καύση των απορριμμάτων. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του ΕΣΔΝΑ. Όχι στην επαρευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή. Να, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων, να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στη διαλογή στη πηγή. Να καθοριστούν κριτήρια καταλληλότητας για την κατανομή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης των απορριμμάτων με βάση τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, την ικανότητα της κάθε υποψήφιας περιοχής με κριτήρια και προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Να μην μετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από ανταποδοτικά τέλη και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία. Να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να τηρούνται και να επεκταθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Σας καλούμε όλους και όλο τον λαό στην επόμενη συγκέντρωσή μας τη Δευτέρα 5 Απρίλη στις 5.30 το απόγευμα σε αποκλεισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Λεωφόρο Μεσογείων 119.